Στον αέρα φαίνεται πως βρίσκεται για μια ακόμη φορά το καζίνο Ρίου και η αγωνία για τους εκατοντάδες εργαζομένους παραμένει, καθώς δεν φαίνεται να λαμβάνει πράσινο φως η επενδυτική πρόταση που είχε κατατεθεί προμηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο της εταιρείας που προτίθεται να επαναλειτουργήσει το καζίνο και έχει τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων, μάλλον βαλτώνει. Και αυτό γιατί το πολυτελές πρωτοδικείο πατρών, στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση υπαγωγής της επιχείρησης σε σχέδιο εξυγίανσης, απέρριψε χθες την πρόταση. Όπως φαίνεται, οι δικαστές έκριναν πως το σχέδιο δεν διαθέτει τις απαιτούμενες εγγύησεις ώστε να διασφαλίζει την ορθή χρηματοδότηση και την αποπληρωμή των χρεών και άρα δεν είναι βιώσιμο. Για να προχωρήσει επενδυτική πρόταση και να λάβει την έγκριση των δικαστών, θα πρέπει η ενδιαφερόμενη εταιρεία να καταθέσει νέα ολοκληρωμένη πρόταση που να απαντά στα κενά που αφήνει το απορριφθέν σχέδιο.